Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι εδώ και αρκετή ώρα η επιχείρηση έχει τελειώσει. Οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν εδώ από τα ξημερώματα έχουν αποχωρήσει. Υπάρχει μόνο διακριτική αστυνομική παρουσία γύρω από την Πανεπιστημιούπολη και, να επαναλάβουμε για ακόμη μια φορά, κοντά στις εγκαταστάσεις αστυνομίας που βρίσκονται κοντά στην Πανεπιστημιούπολη. Τώρα έχουμε τις πρώτες πληροφορίες για τους προσαχθέντες. Πρέπει να πούμε ότι η πλειοψηφία των προσαχθέντων, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι αλλοδαποί που δεν έχουν καμία σχέση με την φοιτητική και την πανεπιστημιακή κοινότητα. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες. Μπορείτε να καταλάβετε ότι η επιχείρηση τελείωσε μόλις πριν από λίγα λεπτά, οπότε θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες και σε λίγο, αλλά έχουμε πληροφορίες και για τα ευρήματα από το εσωτερικό της φοιτητικής εστίας. Πρόκειται για τρεις άνδρες και μία γυναίκα και οι πληροφορίες σου λένε ότι η πλειονότητα δεν είναι ελληνικής υπηκότητας. Είναι αλλοδαπή και αυτό που μας τονίζουν αστυνομικές πηγές είναι ότι οι προσαχθέντες φαίνεται να μην έχουν καμία σχέση, εννοείται, με τη φοιτητική εστία, αλλά και γενικά με την φοιτητική και πανεπιστημιακή κοινότητα. Τις επόμενες ώρες θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες και γι' αυτό, αλλά έχουμε πληροφορίες, να επαναλάβω, και για τα ευρήματα. Λοιπόν, είδαμε πριν από λίγο τους αστυνομικούς να βγαίνουν με σακούλες, με πράγματα ουσιαστικά, με ευρήματα μέσα από το εσωτερικό της φοιτητικής εστίας. Σύμφωνα λοιπόν με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικοί βρήκαν σε χώρους της φοιτητικής εστίας χρησιμοποιημένες κρότου λάμψης, χρησιμοποιημένα βομβίδια κρότου λάμψης, πολλά άδεια μπουκάλια, φυλάδια, κοντάρια και κράνη. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε γιατί πράγμα μιλάμε. Έχει ιδιαίτερη αξία το εύρημα που ανέφερα πρώτο. Γιάννη, επειδή έχουμε και εδώ στην παρέα μας